Η σοβαρότητα της κατάστασης υγείας της εκλειπούσας βασίλισσας Ελισάβετ έγινε γρήγορα εμφανή την Πέμπτη όταν έσπευσαν στο πλευρό της σχεδόν όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Συγχρόνως ο απλός κόσμος συγκεντρωνόταν στο παλάτι του Μπάκινγχαμ αναμένοντας μια καλή είδηση που δεν ήρθε ποτέ. Η είδηση του θανάτου της βασίλισσας σκόρπισε θλίψη στους Βρετανούς. Υποθέτω πως γνωρίζαμε ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα, αλλά δεν το πολύ πιστεύαμε. Ήμουν εδώ με τα παιδιά μου όταν το έμαθα. Δεν συνάντησα ποτέ τη βασίλισσα. Είχα έρθει τον Ιούνιο για το Ιουβιλέο και αισθάνθηκα πως όφιλα να είμαι εδώ και τώρα. Όλη μας τη ζωή είχαμε τη βασίλισσα στην εξουσία. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη και δεν νιώθω ότι το περιμέναμε. Ειδικά αφού του συνάντησε και τη Λιζ Τρας. Νιώθουμε πολύ μεγάλη στεναχώρια. Νομίζω ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Δεν έχουμε μόνο νέα πρωθυπουργό αλλά και νέο μονάρχη. Το έθνος βιώνει μια μετάβαση. Η βασίλισσα Ελισάβετ η δεύτερη σημάδεψε τον 20ο και τον 21ο αιώνα με την παρουσία της και αποτέλεσε μια μόνιμη σταθερά για τη Βρετανία αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν μια σταθερή αξία στην καρδιά αλλά και το μυαλό του Βρετανικού κατεστημένου και του Βρετανικού τρόπου ζωής. Σε μια χώρα που κατά καιρούς είναι βαθιά διχασμένη, παρέμεινε εξαιρετικά δημοφιλής ως μια δύναμη ενότητας, μια αξιόπιστη πηγή παρηγοριάς σε δύσκολους καιρούς και μια βασίλισσα που μπορούσε να βρει συμφωνία μέσα στις διαφωνίες. Ο κόσμος πια θα είναι διαφορετικός, η κοινοπολιτεία θα είναι διαφορετική και γενικά ο αγγλόφωνος κόσμος θα αλλάξει ριζικά. Ήταν τα χέρια της καθοδήγησης. Σχεδόν κάθε αρχικός κράτους ήθελε να έρθει και να συναντήσει τη βασίλισσα για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί ξεπέρασε τους πάντες. 15 διαφορετικούς πρωθυπουργούς. Η μακροβιότερη μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου ξεχώρισε χάρη στο υψηλό αίσθημα καθήκοντος που τη χαρακτήρισε μέχρι και τις τελευταίες της ημέρες. Από μικρή αναγκάστηκε να αφιερώσει τη ζωή της στο θρόνο και στο Βρετανικό λαό και όσα κατάφερε μοιάζει απίθανο να επαναληφθούν.